Καλησπέρα και καλώς ήρθατε ένα ακόμα απόγευμα στη συντροφιά μας. Το Μόριο του Θεού θα αναλύσουμε εντάχει με τον Σάκη Κολυβά. Έτσι όπως ακούστηκε το Μόριο θα αναλύσουμε, δεν ακούστηκε καλά, θα ήθελα να το διευκρινίσω. Φυσικά να πούμε ότι ο κύριος Δημήτρης Παντέκας θα βρίσκεται αύριο στην Ελλάδα, είναι τώρα στην Ρώμη. Οπότε θα είναι πιθανόν φιλοξενούμενο στην εκπομπή μας για περαιτέρω διευκρινήσεις. Λοιπόν. Καθώς επίσης θα προσπαθήσουμε να έρθουμε σε τηλεφωνική επικοινωνία με τον κύριο Φασούλα μέσω Skype, ο οποίος βρίσκεται στην Ελβετία. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι μιλάμε για μια τρομερή ανακάλυψη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια εξέλιξη στην επιστήμη. Το λεγόμενο Μόριο του Θεού, που ουσιαστικά τι είναι αυτό. Ουσιαστικά είναι μια ανάλυση της επιστήμης. Για το πώς ξεκίνησε η ανθρωπότητα. Πώς ξεκίνησε η γέννηση του σύμπαντος. Έτσι ακριβώς του σύμπαντος. Βέβαια, εδώ να πούμε ότι θα έχουμε πάρα πολλές αντιρρήσεις, είμαι σίγουρος, από διάφορες θρησκευτικές ομάδες. Θα έχουμε γενικά, τελικά αυτό το μαγαζί είναι πολύ δύσκολο είναι να το ανοίξουμε. Είναι η άποψη η οποία και κάποιος είναι αποδεκτή για κάποιους άλλους όχι. Πάντως, είναι πάρα πολλοί επιστήμονες οι οποίοι έχουν πάει από όλα τα σημεία του κόσμου στο συγκεκριμένο σημείο προκειμένου να γίνουν αυτές οι χρόνιες έρευνες και να το. Εδώ να πούμε όμως ότι πάντα η Ορθοδοξία και το τονίζω η Ορθοδοξία ήταν δίπλα στις επιστήμες και δεν είχε καμία σχέση με όλες τις υπόλοιπες θρησκείες. Και μιας που μιλάμε για πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια και όλες αυτές τις σημαντικές αξίες των Ελλήνων και όχι μόνο γιατί ο κάθε λαός έχει τις δικές του αξίες. Δεν είναι υποχρεωτικό, αλλά θεωρώ ότι θα έπρεπε από τις οικογένειες να μαθαίνουμε έτσι. Συμφωνώ και να καλησπέρισουμε στο σημείο αυτό τον Αντιδήμαρχο Καβάλλων, τον κύριο Χριστόδουλο Μιχαλάκη, για θέματα παιδείας, εκπαίδευσης κτλ. Καθώς επίσης και τον κύριο Δημήτρη Δημητριάδη, αντιπρόεδρο της Πατριωτικής Κίνησης Καβάλας. Καλώς ορίσατε. Το θέμα που θα συζητήσουμε είναι το περιβόητο συλλαλητήριο κατά της ανεργίας, αλλά και για την ανεργία που μαστίζει την εποχή μας και ιδίως τους νέους ανθρώπους. Δάτε μου όμως ευκαιρίες, μιας που έχω ουσιαστικά δύο πατριώτες, δεν ξέρω και τα συναισθήματά σας, κύριε Μιχαλάκη. Είστε και εκπαιδευτικός, άρα τα παιδιά μας δίπλα σε εσάς μαθαίνουν πράγματα. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Δημητριάδη να μου πει, ήσασταν εσείς αυτοί που αναρτήσατε την πολεμική σημαία πάνω στο κάστρο. Ακριβώς. Ο λόγος που το κάνατε τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή ήταν γιατί. Ελληνική σημαία. Λοιπόν, πολεμική ήταν ελληνική, ναι, ελληνική σημαία. Πάντα, ελληνική, ναι. Σημαία, ελληνική σημαία. Αυτή η συγκεκριμένη σημαία είναι του στρατού Ξηράς. Και την βάλαμε για το λόγο του ότι εκείνη τη μέρα θα ερχόταν ο πρόεδρος των Γκρίζων Λίγων, ο Μπαχτσελή, και την βάλαμε συμβολικά πάνω στο κάστρο της πόλης. Το βάλατε μόνο και μόνο για εκείνες τις ημέρες ή θελήσατε το σύμβολο αυτό που είναι η σημαία μας, είτε ήταν θαλάσσης είτε ήταν στεριάς, να παραμείνει εκεί. Εκείνο είχε ημερομηνία λήξεως. Εκεί το είχαμε. Το κατεβάσατε? Δεν προλάβαμε. Ποιος το κατέβασε? Κάποιο συνεργείο έστειλε ο Δήμαρχος και κατέβασαν τη σημαία. Κύριε Μιχαλάκη, έχετε κατεβάσει τη σημαία? Δεν ξέρω ακριβώς αν έγινε έτσι, αλλά κατά πάσα πιθανότητα σίγουρα κάποιο συνεργείο του Δήμου ή η Δημοφέλεια. Δεν έχει να κάνει αυτό σε κανένα επίπεδο αντιπαράθεσης με το συγκεκριμένη ομάδα των συμπολιτών μας στην πατριωτική κίνηση ουσιαστικά. Αλλά έχει και μια άποψη που και εγώ εκφράζω, γιατί δεν θεωρώ και προσωπικά ότι όσο αγαπάνε οι υπόλοιποι πατριώτες την Ελλάδα, αλλά τόσο την αγαπάω κι εγώ. Δεν νομίζω ότι κάθε φορά που θα έρχεται κάποιος, όποιος ήταν αυτός, από όπου και να είναι αυτός, ένα παραπάνω αν είναι από την γείτονα χώρα, πρέπει να σηκώνουμε και να διαμαρτυρόμαστε και να δηλώνουμε δεν ότι... Δεν ήταν όποιος. Επιτρέψτε. Όχι. Έστω κακό. Ήταν ακόμη συγκεκριμένο πρόσωπο που βαρέεται με συγκεκριμένες πράξεις. Δεν διαφωνώ καθόλου. Δεν ήταν επιχειρηματίας που ήταν επίσκεψη. Φυσικά. Απλά προφανώς ήταν... δηλαδή ο κύριος Μιχαλάκης δεν χρειάζεται να αποδείξουμε, δεν αποδείξουμε ότι δεν είμαστε ελέφαντες. Είμαστε Έλληνες και είμαστε Έλληνες. Είμαστε πάνω ελληνικά από όλα δεν χρειάζεται την παρουσία του. Δεν πήγαμε να δώσουμε το παράδειγμα ότι είμαστε εμείς οι Έλληνες απέναντι στον Μπαχτσελή. Βάλαμε τη σημαία. Μάλιστα. Για να αντιδράσουμε στο κάνουνε, για να μην κάνουν τα στραβά μάτια οι τοπικοί άρχοντες που δέχονται τέτοιους ανθρώπους σε αυτόν τον τόπο. Προσέξτε, δεν δέχεται κανένας κανέναν. Αυτό δεν το. Γιατί δέχομαι. Είχε την προστασία της αστυνομίας τότε. Γιατί είναι εθνικό θέμα το να περνάει ένας πολίτης οποιοδήποτε, οποιασδήποτε χώρα. Δεν είναι τυχαίο. Παρόλα αυτά, δεν σημαίνει ότι. Εγώ πάω στην Τουρκία, θα με προστατεύσει. Δεν είναι τυχαίο. Βαρύνονται για πολλέ γενιέ. Αν είσαι πρόσωπο σημαντικό, θα σε προστατεύσει. Φυσικά και πρέπει να προστατευτούν όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Τις διαδηλώσεις με τις εκδηλώσεις. Αγανάκτησης, δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει στο ίδιο αν πάει μια εθνικιστική ομάδα από την περιοχή από την Ελλάδα, ο πρόεδρος μιας εθνικιστικής ομάδας. Μεγάλη διαφορά. Δεν είμαι σίγουρος ότι θα γίνει στο ίδιο, αλλά δεν έχει καμία σχέση. Εγώ δεν συμφωνώ. Ο κύριος Μιχαλάκης δεν είναι κυβερνητικός παράγοντας. Οπότε δεν θέλουμε να μας απαντήσει. Άλλωστε δεν έχει γνώμη στο κομμάτι αυτό. Ενδιαφέρει ως στην τοπική κοινωνία
ως απόβαση δημάρχου, αντιδημάρχου. Δεν δεχτήκαμε κανέναν, καμιά επίσκεψη από κανέναν. Δεν υπήρχε και έτοιμα από ό,τι ξέρω. Ούτε σύμβουλος ή άλλος. Ήταν προγραμματισμένο να περάσει. Φυσικά, να περάσει 10 λεπτά ενημερωθήκαμε. Είχαμε και εμείς τις ανησυχίες μας. Μην νομίζετε ότι περνάνε απαρατήρητα αυτά και από εμάς. Φυσικά και αλλά σαν θεσμικοί φορείς. Όπως να πούμε ότι για κάποιο λόγο το σήμα μας ξαφνικά είχε χαθεί εκείνη την ημέρα από όλες μας τις εκπομπές, όλη την περιφέρεια. Signal Yok. Έγραφε στις οθόνες Signal Yok. Δεν ξέρω αν ήταν ένα περιστατικό ή αν ήταν μια στοχευμένη κίνηση. Δεν θέλουμε όμως να δημιουργήσουμε διπλωματικό επεισόδιο σε καμία των περιπτώσεων. Οπότε παρακαλώ, λύσαμε το θέμα με τη σημαία. Κύριε Μιχαλάκη, δεν κυματίζει ούτως ή άλλως η γαλανόλευκη πάνω στο κάστρο. Βεβαίως και κυματίζει. Η σημαία η κεντρική στον πύργο του κάστρου είναι μόνιμα αναρτημένη και όποτε ξεφτάει και καλό και τους καβαλιώτες, όποτε και το καταλαβαίνουμε, όταν δεν το αντιλαμβανόμαστε, παίρνουν τηλέφωνο ούτως ή άλλως κάποιοι και την αλλάζουμε άμεσα. Δεν αφήνουμε τη σημαία την ελληνική που είναι και στο Δημαρχείο μπροστά, αλλά και σε όλα τα δημοτικά κτίρια όπου προβλέπεται. Εδώ λάθος. Η δημοτική αστυνομία δεν έχει σημαία. Δεν έχει χώρο η δημοτική αστυνομία. Γιατί δεν έχει χώρο. Θες να σε βρω αύριο ένα χώρο να τη βάλουμε. Η δημοτική αστυνομία με το Δήμο είναι δίπλα-δίπλα. Δεν είναι δίπλα-δίπλα, έχουν μια απόσταση 50 μέτρα. Είναι διαφορετικό κτίριο. Μπορούσε κάλλιστα ως δημόσια δημοτική επιχείρηση, έτσι, υπηρεσία, μπορούσε να βάλει μια ελληνική σημαία. Στο κεντρικό δημοτικό κτίριο, ναι, και μπροστά στο μέσα στη Δημαρχία υπάρχει ελληνική μέσα στη σημαία. Μέσα στη Δημαρχία. Όταν λέω μέσα στη Δημαρχία, εννοώ στο προάβλιο χώρο. Στο προάβλιο χώρο. Το συγκεκριμένο κτίριο έχει σημαία. Στη δημοτική αστυνομία δεν είναι τίποτα να κρεμάσουμε μια σημαία. Το Μουσείο Καπνού έχει σημαία. Όχι. Το ταχυδρομείο έχει σημαία. Πώς δεν έχει. Άλλο το σπίτι, όχι. Το Σύνταγμα τι λέει. Το Σύνταγμα λέει μέσα τα δημόσια κτίρια πρέπει να έχουν αναρτημένη την ελληνική σημαία. Αυτό συμβαίνει για να μπορούν να. Δεν είναι για να αποδείξουμε. Είναι για να έχουν πληροφορίες για κάποιους που έρχονται και θέλουν να αποφευθούν. Εγώ το βρίσκω στην τιμή πολύ. Ερώτηση. Δεν έχουμε να αποδείξουμε κάτι. Αλλά από τα σχολεία βγάζουμε τις εικόνες. Βγάζουμε τις σημαίες. Ούτε από τα σχολεία. Ακούστε με, κύριε Μιχαλάκη. Είναι καλός συνομιλητής για το θέμα, αλλά δεν έχει προσκλήσει. Υπάρχει συγκεκριμένη τακτική τα τελευταία χρόνια και συγκεκριμένες ομάδες και ΜΚΟ που για να μην προσβληθούν κάποιοι μαθητές που έχουν έρθει από αλλού να. Τα σχολεία είναι υποχρέωση στα σχολεία, επειδή ξέρω τι γίνεται, σε όλα τα σχολεία. Πρωτοβάθμιες και δευτεροβάθμιες που είναι και αρμοδιότητα του Δήμου. Κάθε Δευτέρα πρωί αναρτάται, σηκώνεται η σημαία η ελληνική στον ιστό που υπάρχει σε κάθε σχολείο και κάθε Παρασκευή μεσημέρι. Υπάρχουν οι ήρωες του 1821 σε όλες τις αιθούσες, όπως ήταν παλιά. Στα δημοτικά σχολεία υπάρχουν. Δεν είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε απόψε. Δεν υπήρχε και πριν. Πριν 30 χρόνια υπήρχε παντού, κύριε Μιχαλάκη. Ούτε στο Μουσείο Καπνού υπάρχει. Δεν είναι το θέμα το οποίο θα συζητήσουμε σήμερα. Λοιπόν, παρόλα αυτά, κύριε Δημητριάδη, είναι καλό να ψηφίσετε τον αντιδήμαρχο, εφόσον είναι και επιθέσεις θρησκείας κτλ. Γιατί έχει πολλές ιδιότητες, κύριε Μιχαλάκη, να συζητήσετε για τα κενά που βλέπετε εσείς ως πιο ενεργοί συμπολίτες, προκειμένου να διορθωθούν. Δώστε μου 30 δεύτερα όμως, γιατί πρέπει να το πούμε αυτό. Μα μας παίρνουν και τη λαδέτα και μας λένε και ο σταυρός πάνω στο βουνό είναι σβηστός. Δεν θα αναλύσουμε 30 δεύτερα. Η κυρία στην κυβέρνηση που δημιουργήθηκε για να δούμε την τάση που υπάρχει. Ναι. Κάποιοι απέτησαν να μείνει ο κύριος Βορύδης και ο κύριος Γεωργιάδης, γιατί λέει είναι από το κομμάτι του ακροδεξιό. Ποιοι το κυρία απέτησαν. Από το Πασόκ και από τη Δημοκρατική Αριστερά. Λοιπόν. Ο κύριος Κουβέλης με τον κύριο Παπανδρέου, είναι ξεκάθαρο. Η κυρία Ρεπούση όμως, προσέξτε. Ο κύριος Παπανδρέου, εντάξει, ο Τζέφρι. Λοιπόν, αφήστε με λίγο, έτσι ακριβώς έγινε. Λοιπόν, η κυρία Ρεπούση όμως, που έχει εκφράσει κατά καιρούς απόψεις ανθεληνικές, κατά την ταπεινή μου άποψη, και παίρνω το βάρος όσο λέω, κανείς δεν είχε αντίρρηση να μπει στην κυβέρνηση. Είναι η ηγεμονία της λανθάνουσας αριστεράς όλα αυτά τα χρόνια σε αυτή τη χώρα. Και εδώ τελειώνω εγώ. Διαμαρτυρίες και των εκπαιδευτικών, αλλά και μεγάλων κομματιών του ελληνικού λαού, ειδικά του κομματιού της εκπαίδευσης, ήταν ιδιαίτερα έντονη σε κάποιο κομμάτι του βιβλίου. Στην κυρία Ρεπούση. Βεβαίως. Εγώ είδα την κυρία Ρεπούση. Τράβηξα από τα αυτή και χαρά Νικοπούλου. Δεν ξέρω, θες να το ρόλο αυτό. Παραπολιτικά σχόλια μπορούμε να κάνουμε. Δεν είμαστε όμως παρόντες και παρούσες προκειμένου να κρίνουμε και να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει στο προσκήνιο αλλά και στο παρασκήνιο. Ο λόγος που έχετε προσκληθεί, κύριοι, και είναι και ενδιαφέρον το θέμα το οποίο αναλύσαμε πριν, είναι ότι κάποια ευρωπαϊκά κόμματα αναμένεται την 14η μέρα του Ιουλίου να έρθουν στην περιοχή μας, στην Καβάλια, και να κάνουν μια εκδήλωση συμπαράστασης προς τους ανέργους και στις οικονομικά ασθενέστερες περιοχές, οικονομικά ασθενέστερες τάξεις του τόπου μας. Κάτι στο οποίο αντιδρά η πατριωτική κίνηση αποκαλώντας τους νεοναζί, καθώς επίσης και ο Σύλλογος Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων, αποκαλώντας τα φασιστικά κόμματα.
Θέλω ο κύριος Δημητριάδης να κάνει την τοποθέτησή του, μετέπειτα ο κύριος Μιχαλάκης να απαντήσει να μην γίνει. Εφόσον καλούμε να διαβάσω την ανακοίνωση των, του Συλλόγου Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων, όπου δεν είναι εφικτή η παρουσίασή του στην εκπομπή, διότι έχουν διοικητικό συμβούλιο για αυτά τα θέματα, οπότε καλούμε να διαβάσω αυτό που μας αποστείλανε. Με τα λύπη μας μάθαμε ότι 14η Ιουλίου του 2012 σχεδιάζεται από ευρωπαϊκά φασιστικά κόμματα εκδήλωση συμπαράστασης προς τους ανέργους και φτωχούς της πόλης μας. Το ΔΣ και τα μέλη του Συλλόγου Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων εκφράζουν την αντίθετη άποψή τους σε οποιαδήποτε μορφή βοήθειας που προέρχεται από χώρους μη δημοκρατικούς και αντιανθρωπιστικούς. Ως Σύλλογος Ανέργων και Επισφαλώς Εργαζομένων, καλούμε τον κόσμο της Καβάλας να απέχει από τη συγκεκριμένη εκδήλωση. Απαιτούμε από το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης και όλους τους πολιτιστικούς, κομματικούς και επαγγελματικούς φορείς να καταδικάσουν τη συγκεκριμένη εκδήλωση και να καλέσουν τον κόσμο να απέχει από αυτήν. Επίσης, το λιγότερο που μπορούμε να απαιτήσουμε από τον Δήμαρχο Καβάλας, Κωστή Σιμιτσή, αλλά και το Δημοτικό Συμβούλιο της Πόλης, είναι να χαρακτηρίσει τα συγκεκριμένα πρόσωπα ανεπιθύμητα. Δεύτερα πρόσωπα τα οποία καλείστε να χαρακτηρίσετε ως ανεπιθύμητα. Η δική σας η άποψη εκφράζοντας την πατριωτική κίνηση, κύριε Δημητριάδη, ποια είναι, και να μας δώσει την επίσημη απάντηση ο κύριος Μιχαλάκης, εκπροσωπώντας τον Δήμο Καβάλας. Εμείς πληροφορηθήκαμε αυτό το γεγονός από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ακούσαμε λοιπόν ότι είναι κάποιες οργανώσεις, αυτοαποκαλούνται ως νεοφασίστες και δεν τους χαρακτηρίσαμε εμείς νεοφασίστες ή νεοναζί. Ναι. Απλώς οι ίδιοι το λένε ότι είναι. Και από τη στιγμή που θέλουν να έρθουν στην πόλη μας, οι συγκεκριμένες οργανώσεις θα προσπαθήσουμε με διάφορους τρόπους να μην έρθουν. Θα τους εμποδίσουμε, δεν ξέρω πώς θα γίνει. Πρέπει να σταματήσουν αυτοί οι συγκεκριμένοι. Σε βάθος, κύριε Δημητριάδη, κάνατε έρευνα αν πραγματικά οι άνθρωποι αυτοί αυτοαποκαλούνται έτσι ή κάποιοι τους χαρακτηρίζουν έτσι. Και φέρνω το παράδειγμα της Χρυσής Αυγής, όπου δεν αυτοαποκαλούνται έτσι, η μισή Ελλάδα όμως τους αποκαλεί έτσι. Εμείς είμαστε ένας απλός σύλλογος, δεν είμαστε ούτε κόμμα, ούτε κάποιο κίνημα. Από την πλευρά μας, εμείς την πόλη μας τη βλέπουμε σαν ένα κάστρο και προσπαθούμε αυτό το κάστρο να μην πέσει. Από εκεί και πέρα. Θα κάνουμε και εμείς τον αγώνα μας από τη δικιά μας την πολεμίστρα, όπως είπαμε, σε αυτό το κάστρο. Θα ανεβείτε πάλι να βάλετε και την σημαία. Μήπως θα έρθει η ομάδα Δίας να την προστατέψει, που κάνανε εδώ και τρεις μέρες τώρα στο δημοτικό τον κήπο. Δεν ξέρω, ρωτώ, θα ανεβάσετε ξανά, θα αναρτήσετε. Ποια σημαία προστάτευε η ομάδα Δίας? Την τουρκική. Γιατί όχι όλες. Αν κάποιοι συμπολίτε. Όχι. Να ανεβάσετε στο κάστρο τη Μισό λεπτό. Είμαστε οικοδεσπότε. Μισό λεπτό. Σε ποιου? Σε όλου αυτού που εμεί του καλέσαμε. Στο πλαίσιο του Κωνσταντινούπολη Παύλα Ελευθερίων. Πολύ καλά. Πολύ καλά. Ωραία να είναι λοιπόν να είμαστε καλοί οικοδεσπότε, αλλά ο συγκεκριμένο χώρο που μπήκαν οι συγκεκριμένε σημαίε. Είναι μόνο για το μνημείο. Δεν μπορείς να βλέπεις μια τουρκική σημαία και από πάνω είναι ο σταυρός. Εκείνες οι σημαίες, εκείνη η ιστή είναι για συγκεκριμένο σκοπό. Δεν είναι για πολιτιστικές εκδηλώσεις. Θα συμφωνήσω εδώ με τον κύριο Μιχαλάκη. Είναι για εθνικές εκδηλώσεις. Απλά το κάνατε στο πλαίσιο δημοσίων σχέσεων, κύριε Μιχαλάκη. Με συγχωρείτε. Πρέπει να ολοκληρώσω και εγώ. Για να ολοκληρώσω. Λοιπόν, η εκδήλωση γίνεται στη Χερσόνησο της Παναγίας. Όχι μόνο. Εκεί είναι το επίκεντρο. Το επίκεντρο είναι εκεί των εκδηλώσεων. Δύο μέρες εκεί είναι. Να μπουν λοιπόν εκεί οι σημαίες, να γίνει ένα ωραίο πανηγύρι, να είναι. Θεωρώ να είναι τόσο σημαντικό, σημαντικό το ότι βάλαμε ενός καλεσμένου μία σημαία. Το σημαντικό ξέρεις ποιο είναι. Το σημαντικό είναι ότι υπό την έλλειψη πλέον της αστυνομίας, επειδή δεν έχουμε τόσο πολλούς άντρες να την καλύψουν, αυτό είναι σημαντικό. Απασχολούν αυτή τη στιγμή τέσσερις μοτοσυκλετιστές, τέσσερι άντρες της ομάδας. Κάποιο κρούσμα υπήρχε όμως, γι' αυτό το κάνανε. Δεν το κάνανε. Κύριε Καλάκη, από ποιους προστατεύουν τις σημαίες η ομάδα Δίας? Λοιπόν, επειδή είχαμε περιστατικά. Από πατριώτες. Όχι. Ρωτώ. Από ανώριμους συμπολίτες μας. Μάλιστα. Δεν μπορώ να χαρακτηρίσω, πραγματικά δεν μπορώ να χαρακτηρίσω ομάδες, γιατί εγώ τους θεωρώ πολύ αξιόπιστους ανθρώπους και την πατριωτική κίνηση. Χωρίς ότι κάνουν τα μισά έργα που πρέπει να κάνετε εσείς. Κλαδεύουν, κουρεύουν, καθαρίζουν. Πέρα από τη βοηθά. Εθελοντισμός υπάρχει όταν απέχει το κράτος. Δεν δέχομαι αυτό που λέτε, δεν το δέχομαι. Ότι τα μισά από αυτά που κάνουμε εμείς σίγουρα προσφέρουν. Κακός, κύριε Μιχαλάκη, μάλλον δεν γίνεται έξω. Γι' αυτό το λέτε. Δεν με αφήνετε να μιλήσω. Εντάξει, να πληρώσετε. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα προσφέρουν και δεν έχουμε τίποτα με καμιά ομάδα συμπολιτών μας. Κανένας. Που πραγματικά θέλουν και αυτοί το καλό της πόλης μας. Μπορεί να μην συμφωνούμε σε όλα, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει σέβεστε να έχουμε. Σέβεστε όμως την άποψή της. Τώρα, από εκεί και πέρα, οι σημαίες συγκεκριμένες δεν έχουμε φιλοξενούμενους. Και έχει αποφασιστεί να στηθούν στα σκεπτά. Τώρα, αν πρέπει μόνο σε εθνικές γιορτές, αυτό είναι μια άλλη κουβέντα.